Υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προείπατε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Για να την εφαρμόσουμε, πρέπει να δώσουμε. Καταρχάς, ο Δήμος πρέπει να έχει κλειδιά σε όλους τους αθλητικούς χώρους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έγινε γραφείο αθλητισμού και σιγά σιγά θα μαζέψουμε και ξεκινάμε από όπου υπάρχει ανάγκη τα κλειδιά σε όλους τους αθλητικούς χώρους, στα γήπεδα, στα κέντρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό, γιατί υπάρχει μια παγιωμένη κατάσταση, όπως είπατε, από συλλόγους, από ανθρώπους που δεν θέλουν να αποδεχτούν την ιδιοκτησία του Δήμου. Όπως είχε προγραμματιστεί τις προηγούμενες ημέρες, ο Δήμος Τρίπολης με σχετική απόφαση του Αντιδημάρχου Τρίπολης κ. Γιώργου Λαγού προχώρησε στην αντικατάσταση των κλειδαριών στο δημοτικό γήπεδο Παναρκαδικού. Ο λόγος για αυτή την εξέλιξη, σύμφωνα με τον κ. Λαγό, ήταν ότι τις τελευταίες ημέρες, παρά το αίτημα του Δήμου να παραλάβει τα κλειδιά των συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων από τους ανθρώπους του Παναρκαδικού, δεν κατέστη δυνατό. Τώρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ δεν ήθελα να φτάσουμε εδώ, δηλαδή να αναγκαστώ εγώ με κλειδαρά και παρουσία της αστυνομίας, διότι έχουν υπάρξει απειλές στο πρόσωπό μου, να αλλάξουμε τις κλειδαριές. Έχω κάνει έγγραφο εδώ και 20 μέρες στη δίκη του Παναρκαδικού, την οποία το αγνοεί, να μου φέρουν τα κλειδιά έτσι ώστε να πάμε σε αντικλείδια. Ποτέ δεν ανταποκρίθηκαν και αφού είδαν ότι έσφιξε λίγο το ζωνάρι, μου είπαν ότι δεν έχουν κλειδιά, γιατί τα κλειδιά τα έχει ο κύριος Μιχαλόπουλος. Είναι αυτός ο κύριος ο οποίος είπατε. Ζήτησα με ποια ιδιότητα ο κύριος Μιχαλόπουλος κρατάει τα κλειδιά και κάνουν ότι δεν τον ξέρουν. Είναι να γελάμε έτσι. 30 χρόνια ο κύριος Μιχαλός προσφέρει στο Παναρκαδικό, αφιλοκερδός νομίζω, και τώρα ξαφνικά κάνουν ότι δεν τον ξέρουν. Δεν είναι μόνο ότι δεν δίναν τα κλειδιά, είναι ότι μέσα έχουν και 4-5 αδέσποτα. Ο κύριος Μιχαλόπουλος έχει 4-5 αδέσποτα ζώα, τα οποία στον εκνευρισμένο απάνω δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Και ξέρετε πολύ καλά ότι υπεύθυνος για τα αδέσποτα είναι ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Παπαδάτος, και στον χώρο αυτό είμαι υπεύθυνος εγώ. Οτιδήποτε συμβεί από αδέσποτα ζώα σε πολίτη, καταλαβαίνετε ότι είναι. Εμείς είμαστε υπόλογοι, γιατί τα γνωρίζουμε. Δεν είναι ένα αδέσποτο στον δρόμο που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Τα γνωρίζουμε ότι είναι εδώ. Άρα πρέπει να φύγουν. Κάποτε πρέπει να φύγουν τα αδέσποτα από εδώ. Υπάρχουν φασαρίες που γίνονται στο κήπεδο από τον κύριο Μιχαλόπουλο. Παραδείγματος χάρη, προχτές ήρθαν, δεν ξέρω αν έχετε γνώση, ήρθαν να παίξουν ένα φιλικό αγώνα και έβριζε τους γονείς και τους παίχτες της άλλης ομάδας. Αυτό έχει συμβεί κατά επανάληψη. Εγώ προσπάθησα, ζήτησα να έρθει στο γραφείο μου ο κύριος Μιχαλόπουλος με τον πρόεδρο του Παναρκαδικού. Αυτά τα λέω γιατί το σωματείο είναι ιστορικό και θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση μου έτσι όπως συμβαίνουν, γιατί ο καθένας μπορεί να τα λέει διαφορετικά στην πόλη, έτσι. Ζήτησα από τον πρόεδρο να φέρει τον κύριο Μιχαλόπουλο να συζητήσουμε στο γραφείο. Δεν κατέστη δυνατό, διότι μου απάντησαν μετά από μέρες ότι δεν θέλει να έρθει. Τον πήρα εγώ προσωπικά τηλέφωνο τον κύριο Μιχαλόπουλο και μου απάντησε ποιος είμαι εγώ να μιλάω μαζί του. Δεν συνεχίζω αυτή την κατάσταση. Θα αλλάξουν όλα τα κλειδιά όπως έχει υποχρέωση ο Δήμος. Θα δοθούν με πρωτόκολλο κλειδιά σε όλες τις ομάδες στους προέδρους, τα οποία θα παραδίδουν όταν θα τελειώνει η αθλητική σεζόν. Και θα συζητήσουμε, θα τους καλέσω όλους να συζητήσουμε με ποιον τρόπο θα λειτουργήσουμε το γήπεδο. Αυτό είναι η αστυνομία εδώ, θα ζητήσω την έξωση. Δεν μπορώ να συζητήσω άλλο μαζί του. Αν θέλουν, ας έρθουν, ας τον πάρουν υπάλληλο. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω δυνατότητα να τον πάρω υπάλληλο. Εγώ το μόνο που στενοχωριέμαι ηθικά, γιατί έχω κάνει και πρόεδρο του Παναρκαδικού, είναι ότι δεν τον αναγνωρίζουν μετά από προσφορά 30 ετών. Κάνουν ότι δεν τον ξέρουν. Καταλαβαίνετε γιατί. Διότι αν γίνει έξωση, προφανώς θα διεκδικήσει δικαιώματα ο κύριος Μιχαλόπουλος. Ο σκοπός εμάς πάντως δεν είναι, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι εκδικητικός. Ο σκοπός είναι ότι πρέπει να έχει κλειδιά ο Δήμος για πάντα σε όλους τους αθλητικούς χώρους και με πρωτόκολλο να παίρνουν οι πρόεδροι. Αυτό θα γίνει και στο στάδιο, θα γίνει και σε όλα τα αθλητικά κέντρα και σε όλα τα γήπεδα. Οι πρόεδροι θα παίρνουν κλειδιά σε κάθε σεζόν. Αυτοί που θα χρησιμοποιούν, γιατί φέτος μπορεί κάποιες ομάδες που θα παίξουν εδώ, βέβαια ο Παναρκαδικός πήρε με την απόφαση, θα παίζει για πάντα εδώ, δεν το συζητάμε αυτό. Φέτος μπορεί να παίζει μια ομάδα, του χρόνου πρέπει να παίζει άλλη. Άρα ο πρόεδρος θα πρέπει να παραδίδει τα κλειδιά πάλι στο γραφείο αθλητισμού. Δηλαδή το νοικοκύρεμα δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί μερικοί το λένε τιμωρία.
Έτσι έχουν τα πράγματα και θα εφαρμόσουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.